βάζει είναι σε ένα τέτοιο μπλόκο προς την Λεμεσό. Έρικα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, εδώ στην έξοδο της ακτής του κυβερνήτη, όπου εδώ αυτή την ώρα στείνονται τα ειδικές σημάνσεις και οι ταμπέλες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε εντός των επόμενων λεπτών να διακοπεί η κυκλοφορία και να ελέγχονται όλοι οι οδηγοί, για να με σκοπό να διαφανεί αν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους και τα πιστοποιητικά, ώστε να δικαιολογείται η διακίνησή τους στον αυτοκινητόδρομο από και προς τις κόκκινες, αν θέλετε, περιοχές Λεμεσού και Πάφου, όπου βρίσκονται δύο επαρχίες σε lockdown. Πρωτόγνωρες εικόνες, Κάτια. Αυτό που βιώνουμε και ζούμε, εγώ τουλάχιστον δύο άλλα σημεία μπλόκα που βρήκα στην καριέρα μου είναι στην πράσινη γραμμή και στην είσοδο των Βρετανικών βάσεων. Πρωτόγνωρες οι συνθήκες που ζούμε, όμως δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούμε σε αυτές και να υπακούσουμε. Μέλη της τροχέας, εδώ βρίσκεται και ο διευθυντής του αρχηγείου, της τροχέας του αρχηγείου της αστυνομίας, όπου αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις για να μας πει ακριβώς την διαδικασία η οποία θα διενεργείται εδώ από τα μέλη της τροχέας, καθώς και από την Εθνική Φρουρά, η οποία έχει επιστρατευτεί στην βοήθεια αυτή. 9 σημεία, Κάτια, θα ελέγχονται. Πρόκειται για τα μπλόκα εδώ στην ακτή του κυβερνήτη όπου βρισκόμαστε. Στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού, Παλαιχώρη προς Αγρό, Καρβουνά, Πρόδρομο, Άγιο Νικόλαο Πάφου, Σταυρό της Ψόκας προς Κύκο και Πομό προς τον Παχίαμο. Κάντια. Ναι, τώρα, Έρικα μου, δεν έχω αντιληφθεί. Η ώρα είναι 12 και 10. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι έλεγχοι. Περνάνε κανονικά τα αυτοκίνητα. Να πούμε ότι υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, Κάτια. Περάσαμε την προκαθορισμένη ώρα στις 12. Η ώρα είναι, να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 10. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπουμε και στις εικόνες του κινηματογραφιστή μας Μιχάλη Αριστίδου, οι αστυνομικοί, τα μέλη της τροχιάς, όπου διενεργούν έλεγχους στους οδηγούς, οι οποίοι έρχονται προς την Λεμεσό και τους ζητούν τα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί τους, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους, η μετακίνηση τους, αν θέλετε, προς την Λεμεσό. Η ίδια διαδικασία συμβαίνει αυτή την ώρα και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, να πούμε, με κατεύθυνση τη Λευκωσία, όπου ελέγχονται εάν δικαιολογείται η έξοδός τους από την Λεμεσό. Να πούμε ότι έχουν το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι λειτουργοί των Δημοσίων Έργων έχουν στήσει τους κόνους, ειδικές ταπέλες και τα σήματα από πιο πριν, να πούμε, Κάτια. Αρχίζουν από τον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, με σκοπό οι οδηγοί να ελαττώνουν ταχύτητα, ώστε να αποφύγουμε και τα δυσάρεστα, να μην δούμε κάποια ατυχήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Ναι. Αυτό το σκηνικό ήταν το ίδιο και χθες ή το ανέτρεψα λίγο, να μην φαίνεται με τα μπλόκα, ήταν και χθες σκόνη μόνο. Είχα την εντύπωση ότι χθες ήταν λίγο διαφορετικό. Αυτό που ετοιμάστηκε για χθες. Εμείς που ήρθαμε εδώ δεν είχε κάτι άλλο. Η διαδικασία θα γινόταν όπως γνωρίζουμε από χθες βράδυ, ωστόσο φαίνεται ότι η αργοπορημένη έκδοση του διατάγματος ανέτρεψε τους σχεδιασμούς και έτσι εκδόθηκαν νέες ανακοινώσεις από την αστυνομία, από την τροχιά, η οποία ανακοίνωνε ότι στις 12 σήμερα το μεσημέρι θα εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, θα άρχιζε αυτή η διαδικασία. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σήμερα και αυτή την ώρα, τα τελευταία 40 λεπτά, να πούμε συγκεκριμένα, κάτι ότι ξεκίνησε η διαδικασία και άρχισαν το σταδιακό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου. Πάντως βλέπουμε ότι κάτι επιδεικνύουν οι οδηγοί, κάποιο χαρτί βεβαίωσης, επιβεβαιωτικό της εργασίας τους προφανώς.
Βλέπουμε και πολλά αυτοκίνητα νοικιάσεως. Και να πούμε, Έρικα, ότι αυτό που προκύπτει τώρα το καινούριο είναι για αυτό που ζητούσαμε, ότι από την Τετάρτη χρειάζονται το μοριακό τεστ, το PCR, οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι έχουν λόγο να μετακινηθούν από και προς την Λεμεσό και την Πάφο, ότι θα προκύψει ένα πρόγραμμα και θα είναι δωρεάν. Θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι που θα πάνε να κάνουν αυτό το τεστ δωρεάν, αφού έχουν βεβαίως ένα δικαιολογητικό γιατί πρέπει να το κάνουν. Αυτό βεβαίως που δεν διευκρινίστηκε, Ιάκωβε, είναι αν μπορεί να το κάνει και κάποιος από άλλη επαρχία, γιατί πρέπει να πάει στη Λεμεσό ή στην ΠΑΦ. Ακριβώς. Και αυτό είναι ερώτημα. Εμείς από τις εικόνες που βλέπουμε, Κατία, θα δημιουργηθούν ουρές. Τώρα, αντιλαμβάνεσαι, η ώρα είναι 12, δεν είναι και τόση πολλή κίνηση. Κάποιοι την ώρα που θα φεύγουν από τη δουλειά τους από την Λευκωσία να επιστρέφουν στη Λεμεσό, εμείς δεν έχουμε παρά να τους επιστήσουμε την προσοχή, υπομονή και να υπακούν στις υποδείξεις αστυνομίας, προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρώνεται όσο το δυνατό πιο σύντομα και να επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Ναι.